Λοιπόν, Δάνο, σου έχω θέμα. Μοτοσυκλέτες που σε έκαναν να βγάλεις κρύο υδρότα οδηγώντας τις. Πόσες έχεις? Πολύ κρύο, γιατί έχω μόνο τρεις. Μόνο τρεις, εγώ είμαι πιο χοβιτσιάρης. 8, ξεκινάω. Άνοιξε. CBR 900 RAR, 92. Γιατί? Η πρώτη μοτοσυκλέτα που καθιέρωσε τον όρο tank slapping και high siding στα περιοδικά μοτοσυκλέτας. Okay. Αλλά τι σου έκανε εσένα? Όχι, η μοτοσυκλέτα καταπληκτική, αλλά μέχρι τότε καμία μοτοσυκλέτα δεν είχε αρκετό γκάζι για να κάνει τα σκάφη. Α, μπράβο. Και high siding. Α, δεν φταίει η μοτοσυκλέτα. Όχι, η μοτοσυκλέτα μια χαρά ήταν. Mm. Εντάξει, είχε 16 τροχό βέβαια, αλλά μέχρι τότε δεν ξέραμε τι είναι. Συνεχίζω. Συνέχισα, θα συνεχίσω εγώ μετά. Νούμερο 2. Έλα ρε φίλε. Γιατί? Με έκανε να υδρώνω, οπότε με έπιανε κόκκινο στο φανάρι. Γιατί? Γιατί είναι μικρός, κοντός και αυτό είναι βαρύδι. Εσύ φταίς, όχι μοτοσυκλέτα. Όταν πήγες να το σταματήσεις, δεν μπορούσε να το σταματήσεις. Γιατί δεν μπορούσε να το βάζεις στο πόδι κάτω και είσαι μια... Έχει φοβερή ισορροπία αυτό το μηχανάκι. Καταρχήν είναι, έχω κάνει ταξίδι με αυτό, είναι πολύ... Ναι. Εντάξει, okay, αλλά δεν σου είπα για αυτό που ταξίδι. Είναι μια χαρά. Δεν σου είπα για το ταξίδι. Σου είπα, ίδρωνα κάθε φορά που έπρεπε να σταματήσω να το ξεπαρκάρω και να το παρκάρω. Θες εσύ αυτό, πάμε παρακαλώ. Street road. Oh, ξέρω που πάει αυτό. Harley με γκάζι. Oh, πες τα όλα. Πες γιατί συγκεκριμένα σε αυτή. Δεν γίνεται ένα Harley να τρέχει τόσο. Γελάς. Δεν γίνεται. Χάρη για πηγαίνει αργά. Δεν γίνεται γιατί έπεσε εσύ με αυτό. Γι' αυτό δεν γίνεται. Εντάξει, ήθελα να φρενάρω από τα 120-40. Έπρεπε να σπάσω όλα μου τα χέρια. Πάλι φταίει εσύ σε αυτό. Δεν πρέπει να τρέχουν τα Harley. Όχι, δεν συμφωνώ, αλλά τέλος πάντων. Να σου πω εγώ κάτι. Για πες. Η μοτοσυκλέτα που με έκανε να υδρώσω. Άλλαξε βρακάκι. Και φταίει η μοτοσυκλέτα. Φταίει η μοτοσυκλέτα. Φταίει η μοτοσυκλέτα. Δεν έχει κάτι. Με traction control. Με ABS. Και δούλευαν και σωστά. Φίλε, δεν κατάλαβα πότε έπιασε τα χιλιόμετρα. Σε αργό στην αντίληψη, δεν έχει να κάνει με το μηχανάκι. Σωστά, άρα φταίω κι εγώ. Αλλά φταίει και η μοτοσυκλέτα. Okay. Δεν πρόλαβα να καταλάβω πώς έφτασα σε. Δηλαδή με στην πόλη, σε αυτά τα χιλιόμετρα και ό,τι έγινε μετά ήταν καθαρά θέμα τύχης. Αλλά αυτές εσύ. Οκ, okay, το δέχομαι. Monster S4. Ναι, εντάξει, αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Γλίστραγε παντού και πάντα χωρίς λόγο. Περίεργο. Συνήθως. 2 σε 1. Όπα. Παλιό VMAX. Αϊ. Καινούριο VMAX. Αϊ. Μοτέρ. Σε αυτό. Η γοητεία του. Κρύος υδρώντας πάντα. Πάντα. Και σε αυτό φταίει και το μηχανάκι. Δηλαδή και τα δύο. Παίζουν. Τα έχεις οδηγήσει και τα δύο. Έχω πέσει με εκείνο εκεί. Το σύμφωνο, εντάξει. Αυτό δεν είναι δύσκολο. Σε ρωτάω, αισθάνθηκες έστω και μια φορά ότι το οδηγάς εσύ και δεν σε οδηγάει αυτό? Καταρχήν έκλεινε τον γκάζι και αυτό συνέχιζε μόνο του. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Έκλεινε τον γκάζι και πήγαινε ο άξονας, έστελνε, συνέχισε να στέλνει δύναμη. Ήτανε... Και παρόλο που έχω πέσει, δεν φοβήθηκα την ημέρα που έπεσα. Πολύ απλά γιατί δεν κατάλαβα ποτέ. Αμνησία. Συνεχίζω. Έλα. Και εγώ μιλάω με ανοιχτά χαρτιά, όπως βλέπεις εδώ, αλλά... Εγώ τα κρατάω για το τέλος. Τα καλά. Suzuki TL. Έλα, εντάξει. Τι εντάξει? Είχε παλιά μια φίλη μου τέτοιο σε πληροφορώ και ήταν γυναίκα και ήταν πιο κοντή από σένα και του οδηγούσε μια χαρά. Τι έχεις να πεις τώρα γι' αυτό? Έχω να πω ότι το μόνο μηχανάκι που ξεκίναγε μετά συλλάβει ήταν το φανάρι. Εντάξει, υπερβολικός. Δύο φορές το είχα πάρει. Περίμενε. Αυτό το μηχανάκι. Καταπληκτικό. Πιστεύεις ότι μπορεί να σου προσφέρει κρύο υδρότα, δηλαδή να σε κάνει έτσι να φοβηθείς, ας πούμε, τόσο πολύ? Όχι. Ρόλο μου είσαι όλα τα... Η BMW είναι διάσημη για την ασφάλεια και μου έχεις ήδη είναι το δεύτερο BMW και είναι τα πιο ασφαλή μηχανάκια πάνω στον δρόμο. Εντάξει, εγώ με αυτό πώς το παθαίνω. Πώς γίνεται να υδρώσεις? Εντάξει, δεν ξέρω, φταίω εγώ, αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο ναι. Ήταν η φάση, δεν ήταν το μηχανάκι, ήταν η δικιά μου βλακεία. Γιατί... Πάλι. Πάλι, δηλαδή, ναι. Κατηγορεί, προσπαθείς να μεταφέρεις το βάρος της βλακείας σου στις μοτοσυκλέτες. Ναι. Χρησιμοποιώντας την BMW, μπορείς να τους πείσεις δηλαδή. Προσπαθώ. Μπορείς να πεις στον κόσμο, χρησιμοποιώντας μοτοσυκλέτες, τρόμαξες πάνω σε BMW. Δεν γίνεται να τρόμαξες πάνω σε BMW. Γίνεται γιατί έπεσα την ώρα που προσπερνούσα δύο αυτοκίνητα, ναι. από δικό μου λάθος,
Okay. Γιατί χιόνιζε, δεξιά ή αριστερά έχει πάγο. Πάτησε στον πάγο, δεν ήξερα, δεν το βλέπα, ήταν βράδυ. Και προσπέρασα τα δύο αυτοκίνητα από ανάμεσα με το μηχανάκι να με ακολουθεί. Εκεί λοιπόν η μνήμη μου εμένα είναι ότι φοβήθηκα με το μηχανάκι αυτό. Δηλαδή μετά από 10 χρόνια, εγώ όταν λέω φοβήθηκα με αυτό το μηχανάκι, αυτό σκέφτομαι. Δεν σκέφτομαι ότι εγώ έκανα λάθος και έτρεχα ενώ χιόνιζε, ενώ προσπερνούσε. Όχι, φταίει το μηχανάκι. Εγώ σου λέω για μοτοσυκλέτες που από μόνες τους σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι δεν το έχεις, ρε παιδί μου. Εσύ μου λες, κατηγορείς και τις δύο μοτοσυκλέτες μου μέχρι τώρα, ότι σε έκανα να αισθανθείς τόσο ασφαλή που να πηγαίνεις με 200 στην Πατησίων και τόσο ασφαλή. Μη λες νούμερα και ονόματα. Συνέχισε. Δεν δίνω κάποια στοιχεία στο κοινό. Συνέχισε. Και τόσο ασφαλή που να κάνεις προσπεράσεις στα χιόνια. Και κατηγορείς μοτοσυκλέτες. Δηλαδή αυτή είναι η κατηγορία που προσάπτεις στην BMW αυτή τη στιγμή. Έχεις ένα μικρό δίκιο. Όλο το δίκιο με το μέρος μου έχω. Συνέχισε. Συνεχίζω λοιπόν. Ανοίγει. Μοτογκούτσι Ζεντάουρο. Και μόνο 100 άλογα. Οκ, το έχουμε. Ναι. 10 κιλάκια ροπή, οκ, το έχουμε. Με μία ιδιαιτερότητα. Στρίβοντας δεξιά το τιμόνι, ανεβάζει τερμακάζι. Στρίβοντας αριστερά, σβήνει. Αυτή η μοτοσυκλέτα. Μπορείς να τα κουμαντάρεις έτσι. Αυτή η φωτογραφία, μάλλον από μόνη της, έχει δώσει κρύο υδρότα σε πολλά. Από όλους όσους την είχαν. Νομίζω ότι ήταν. Λοιπόν, με αυτή την εμπειρία. Να ολοκληρώσω εγώ. Ένα. Με κάτι που εντάξει, για να σβήσω όλα, okay. Έχει πει για μένα. Έτσι. Ναι. Στο δρόμο. Αυτό γιατί? Το πράγμα. Στο δρόμο. Σε, μέσα στην πόλη. Το χιλιάρι. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί είναι ξύλινο τελείως για να το οδηγήσουμε στην πόλη. Ξύλινο. Δηλαδή. Έχω προσπαθήσει. Έχω κοντέψει να σκοτωθώ με πολύ μικρή ταχύτητα. Απλά προσπαθώντας να φρενάρω στο φανάρι. Και άρχισα να κάνω κάτι. Γιατί έχει πάρα πολύ καλά φρένα. Δεν χρειάζεται να βάλεις εδώ. Να σου πω κάτι. Με αυτό εδώ, δηλαδή ξεχνά τον κρύο υδρότα. Δεν το παθαίνεις τόσο συχνά. Στο δρόμο σταματάς να υδρώνεις. Συνήθω. Νομίζω ότι έχω το καλύτερο. Για δείξε μου. Μοτοσυκλέτα που με έχει κάνει να υδρώσω χωρίς να την οδηγήσω ποτέ. Α, με τη φήμη μόνο. Ναι. Για δείξε μου. Τρικύλινο δίχρονο Καβασάκι. Οι... Ένα θα σου πω. Ό,τι ξέρουμε από αυτό είναι από τη μακαρίτισα που πουλάει για το μηχανάκι του άντρας που σκοτώθηκε. Είναι οι μόνες πληροφορίες που διαθέτουμε. Οι... Αυτός που το αγόρασε καινούριο δεν υπάρχει στη ζωή. Και ο μόνος τρόπος να το αγοράσεις ήταν μεταχειρισμένο από τη μακαρίτισα. Καταλαβαίνεις πόσο κράξιμο το φας τώρα με αυτό που λες. Είναι αλήθεια. Εν τω μεταξύ, μια ιστορική διόρθωση εδώ και εγώ το νόμιζα λάθος, ότι τον νόμιζα Σαμουράι. Σαμουράι ήταν το 2,5. Εντάξει, αλλά με διόρθωση καρχάρι που τα ξέρω. Αυτό είναι σκέτο 7,5.